Άκουσε με, Άγγελε Βουράκη, παιδί μου. Ο Μπραντ Πιτ δεν σε άκουσε. Δεν του ισχύει αρέσει αυτό. Ελένα μου το είδα το απόγευμα το και λέω θα μας τρελάνουνε. Παιδιά, Μπραντ Πιτ, Έμιλι Ρατάικοφσκι. Μα εσύ δεν έλεγες την Παρασκευή, είπαμε καλό Σαββατοκύριακο και δείχναμε την Τζίτζι. Λεόναρντο Ντικάπριο, έχεις χάσει τους δύο, είναι Λεόναρντο Ντικάπριο. Η Τζίτζι είναι Λεόναρντο. Έχεις κάνει. Περιμένετε για την Πέρνη. Πώς είσαι καλά, η Ελένα. Γιατί παίρνετε τους ωραίους, περιμένετε. Η ωραία πάνε με ωραίες, από ό,τι καταλάβαμε. Και τη έστειλε στο Instagram και τη λέω τι γίνεται. Εγώ νόμιζα ότι μου έστειλε και μου λες τι γίνεται. Λοιπόν, αν νόμιζες ότι ο Μπραντ Πιτ και ο Λεονάρντο Ντικάπριο είναι ένα. Οι ωραίοι για μένα. Έχουν χρέη καταρχήν, να ξέρεις. Είναι μια κατηγορία. Ωραία. Ο Λεονάρντο είναι με την Τζίτζι. Ναι, και ο Μπραντ Πιτ είναι με την Έμιλι. Μπράβο, αγάπη μου. Έτσι λένε. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Έχω να σα πω, παιδιά, 58 ετών, 31. Υπέροχα. Τα λέω όλα αυτά υπέροχα. Αν ήταν διαφορετικά θα μας πείραζε, αλλά τέλος πάντων, ας μην μπω σε αυτή την ανατοχιαστική λεπτομέρεια. Λοιπόν, είμαι η Έμιλι Ρατάικοφσκι, να πούμε ότι μόλις πριν από 2 μήνες ανακοίνωσε ότι χωρίζει από το σύζυγό της, Σεμπάστιαν Μπέρ Μακλάρτ, γιατί την απατούσε όχι κατά κόρον απλώς. Πάρα πολύ. Κατά συρροή. Κατά συρροή εγκληματίας. Και είχε άπιστος κάνει και μία δήλωση, βοήθησε με ίδια. Είχε τοποθετηθεί στο Instagram της σε story, όπου υποστήριζε τις γυναίκες που μπαίνουν σε ένα ζευγάρι. Ακριβώς. Και έλεγε το τρίτο ότι φταίνε, πρόσωπο. Ότι δεν φταίει το τρίτο πρόσωπο, δεν φταίει, ναι, η γυναίκα που μπαίνει μέσα σε ένα ζευγάρι. Φυσικά. Φταίει βεβαίως ο άντρας. Φυσικά. Σε μία σχέση ανοίγει την πόρτα. Αν δεν ανοίγει την πόρτα, θα μπει κάποιο μέσα. Κοιτάξτε, υπάρχουν και σε σχέσεις που υπάρχουν χαραμάδες. Μεγάλες. Από πάντα εννοείς. Έτσι. Ναι, αυτό είναι άλλο. Είναι άλλο. Ναι. Γενικώς το τρίτο πρόσωπο δεν μπαίνει από μόνο του. Του ανοίγουν την πόρτα για να μπει. Σωστή. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή. Πέστα, Ελεάνα μου, πέστα. Εντάξει, δεν είναι έτσι τόσο απλό. Δεν είπα ότι είναι απλό, προς Θεού. Η ίδια όμως καταφέρθηκε και είπε. Το τρίτο πρόσωπο μπορεί να είναι ο Μάριος, η Μαρία, ο Κώστας και δεν σε αφορά. Σε αφορά τι κάνει ο δικός σου άνθρωπος και δεν σε επιτρέπει. Βεβαίως. Αλλά όχι ότι είναι και χωρίς ευθύνες. Όχι, γιατί γνωρίζεις. Ναι. Είναι ατομική ευθύνη του τρίτου προσώπου. Συμφωνώ. Αλλά το ζευγάρι το πρόβλημα το έχει μεταξύ του. Έτσι. Ο τρίτος το έχει ηθικά και είναι και λάθος του όταν ξέρεις ότι υπάρχει μια σχέση, ένας γάμος, οτιδήποτε, να τρυπώνεις. Να πούμε τώρα ότι η Έμιλι είναι από τα πιο σεξι κορίτσια του πλανήτη. Είναι. Και μετά μαζί με τη Σακύρα σε ταυτόχρονη δράση που οι άντρες τους τις απάτησαν. Παιδιά, τι γίνεται. Το Twitter διασκεδάζει τα μάλα αυτή την κατάσταση. Πολύ, και ναι, λέει τώρα αφού και η Σακύρα την πάτησε έτσι και η Έμιλι την πάτησε έτσι, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι οι υπόλοιπες τι είναι να πάθουμε σε αυτή τη ζωή. Όχι, δεν βγάζεις αυτό το συμπέρασμα. Όχι, το κάνω για αυτήν την πλάκα του Twitch. Είναι για τους άντρες, είναι λογική κάποιων ανδρών, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν έτσι. Να σας πω όμως και κάτι, ότι ο Μπραντ Πιτ από τότε που πήρε διαζύγιο με την Αντζέλινα Τζολί, που να πούμε ότι είναι ακόμα στα δικαστήρια για την επιμέλεια των παιδιών, σχέση δεν έχει γίνει γνωστή. Δηλαδή, ναι, δεν έχει διαρρεύσει κάποια σχέση εκτός από το μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, και θα σας το πω, την Νικόλ Ποτουράλσκι, που είχαν, ναι, μια, ναι, σχέση, ναι, 6-7 μήνες. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ούτε έχει κυκλοφορήσει, ούτε υπάρχουν παπαρατσικές φωτογραφίες. Λέγανε για μια επανασύνδεση με την Τζένιφερ Άνιστον. Λέγανε μια η οποία νομίζω ότι ήταν και αυτά στα πλαίσια του επικοινωνιακού κόλπου, Φέη μου, έχω την, ναι, αίσθηση. Βγαίνει, γιατί βγαίνει με διάφορες πάντως, λένε. Ακριβώς. Και γράφουνε. Ακριβώς. Πάντως αυτό, επειδή η Έμιλι Ρατάικοφσκι χώρισε πριν από λίγο και εκείνος βρίσκεται πάλι σε μια δικαστική διαμάχη με την Άντζελ. Λένε οι πληροφορίες ότι έχουν βγει, δεν είναι σχέση, αλλά έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Πάντως πολύ γνωστά site χθες ανήρτησαν. Πολλά, πολλά, ναι, πολλά. Ναι, βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Πρέπει να έχει προχωρήσει η κατάσταση. Εγώ μέχρι τέλος εβδομάδας προβλέπω να έχουμε φωτογραφίες. Να τα. Εντάξει. Όχι, κάπου εκεί. Αυτή σίγουρα σε μέχρι Πέμπτη Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ετοιμάζονται. Και μπράβο. Έξω από το fast food θα τους δούμε, είμαι σίγουρη. Και μπράβο στην Έμιλι που δεν συγχώρεσε τον άντρα της και δεν τον δέχτηκε πίσω. Αλήθεια είναι αυτό.